Καλώς ήρθατε στην Αισθητική Ανάπλαση. Η Αισθητική Ανάπλαση είναι κέντρο πλαστικής και αισθητικής χειρουργικής που παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών αισθητικής χειρουργικής αλλά και όγκων του δέρματος καθώς και ατυχημάτων από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα. Η έδρα της Αισθητικής Ανάπλασης βρίσκεται στη διασταύρωση της Κηφισίας με την Κατεχάκη στην οδό Μουσών 1. Οι χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται στο Ιατρικό Αθηνών στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου όσον αφορά στα νότια προάστια, στον Τίμιο Σταυρό όσον αφορά στα δυτικά προάστια και στις χειρουργικές μαιευτικές κλινικές Ιασό, Μητέρα και Γένεσης όσον αφορά στα βόρεια προάστια. Οι κλινικές που συνεργαζόμαστε πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, ικανές να αντιμετωπίσουν και την πιο απρόβλεπτη επιπλοκή. Όλα αυτά γίνονται υπό την ευθύνη του πλαστικού χειρουργού κ. Αθανάσιου Χριστόπουλου, που είναι ο ιδρυτής της Αισθητικής Ανάπλασης, αλλά και συνεργατών για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε. Η πλαστική χειρουργική είναι μία από τις αρχαιότερες ειδικότητες, παράλληλα όμως και από τις πιο μοντέρνες, από τις πλέον δημοφιλείς, αλλά και παρεξηγημένα συγχρόνως. Μία ειδικότητα που μπορεί και φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά που δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα. Όλα τα χρόνια στα οποία ασκώ αυτή την ειδικότητα, με δίδαξαν ότι το παν στην πλαστική χειρουργική, όπως και στη ζωή άλλωστε, είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στο νέο, την εξέλιξη δηλαδή, την οποία όλοι αποζητούμε και θαυμάζουμε, αλλά συγχρόνως και στο δοκιμασμένο. Αυτό δηλαδή που έχει δουλευτεί σε βάθος χρόνου και έχει αποδείξει την αξιοπιστία του. Η ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση, που είναι το ζητούμενο, αλλά και στην υπερβολή, που έχει αποτελέσει δυσφήμιση για την ειδικότητά μας. Και το σημαντικότερο όλων, η κάθε πράξη μας πρέπει να έχει σαν βασικό γνώμονα την ασφάλεια. Η βασική μου φιλοσοφία είναι ότι μόνο μέσα από τις καλές ιατρικές γνώσεις και το χτίσιμο μιας ειλικρινούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και ενδιαφερόμενου έρχονται τα αποτελέσματα που ικανοποιούν όλους. Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος είναι πτυχιούχος ιατρικής από το 1988 με βαθμό πτυχίου άριστα. Από το 1991 ως το 1993 εργάστηκε στην πρώτη χειρουργική κλινική του Τζανίου Νοσοκομείου. Αποτρίχωση. Στην αισθητική ανάπλαση εφαρμόζουμε την αποτρίχωση με λέιζερ. Πρόκειται για μηχανήματα τελευταίας γενιάς που διατίθενται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε γιατρούς. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ισχύος προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Σημαντικό βέβαια είναι να επιλέξουμε το κατάλληλο άτομο, διότι δεν είναι όλα τα άτομα κατάλληλα για αποτρίχωση με λέιζερ. Αφού επιλεγεί λοιπόν το κατάλληλο άτομο, έχοντας γνώση και εμπειρία πάνω στην τεχνολογία λέιζερ, μπορούμε να επιτύχουμε ένα σημαντικά καλό και μόνιμο αποτέλεσμα. Κυταρίτιδα. Στην αισθητική ανάπλαση διαθέτουμε την εξελιγμένη μορφή του μηχανήματος LPG, το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο όσον αφορά στη βελτίωση της κυταρίτιδας. Επιπλέον, όποτε κρίνουμε ότι χρειάζεται, μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλες μεθόδους, οι οποίες μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα. Η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιούμε έχει χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως και θεωρείται η πιο αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα, καθώς και από την κοινότητα των φυσιοθεραπευτών. Η πλαστική χειρουργική μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά την ψυχολογία του ατόμου. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία μου είπαν ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ψυχολογία. Α, βέβαια, αυτό είναι βασικό. Μπορώ να πω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω στη δουλειά μου απάνω. Θυμάμαι 3-4 ειδικά περιπτώσεις που ήρθαν, με αγκάλιασαν και μου λένε έχει αλλάξει τελείως η ζωή μου. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, έχουμε μία πορεία, ένα όχημα που κινείται προς μία κατεύθυνση, το φέρνουμε 3 χιλιόμετρα πίσω και συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα. Και πιστεύω ότι όταν έχει έναν καλό σύμβουλο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο γιατρός τον οποίο εμπιστεύεται, θα πρέπει να αφήνεται στα χέρια του και να καταλάβει ότι κάθε τι το οποίο κάνει είναι για το καλό της. Άλλωστε από ένα σημείο και πέρα το καλό είναι κοινό.